Ο εφιάλτης των σκουπιδιών δυστυχώς φαίνεται ότι επανέρχεται και πάλι και ο κίνδυνος να μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους του Αιγαίου ελοχεύει ξανά. Η μη έβρεση κονδύλιου για την απομάκρυνση των πακετοποιημένων σκουπιδιών στο σταθμό μεταφόρτωσης στην περιοχή της Τέμενης έχει ως αποτέλεσμα και οι μπάλες συνεχώς να αυξάνονται και έχουν ξεπεράσει πλέον τις 9.000. Και το χειρότερο, οι περισσότερες από αυτές να έχουν φτάσει σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Οι κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος έχουν κρούσει και πάλι το οικόδεμο του κινδύνου και είναι έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις που μπορούν να φτάσουν και σε αποκλεισμό του σταθμού μεταφόρτωσης. Αν γίνει κάτι τέτοιο, η πόλη δεν θα έχει πλέον πού να πάει τα σκουπίδια της, με αποτέλεσμα αυτά να μείνουν στους δρόμους. Παράλληλα, σε δηλώσεις, ο Δήμαρχος Αιγαίου τόνισε ότι η καθαριότητα μέσα στην πόλη παρουσιάζει πολλά κενά, αφού από το τομέα καθαριότητας απουσιάζουν οι εργαζόμενοι που θα ενίσχυαν την υπηρεσία. Τα διαθέσιμα άτομα που έχω για την καθαριότητα μέσα στην πόλη είναι 4 άτομα. Τώρα με την τετράωρη απασχόληση πρόκειται να πάρουμε γύρω στα 16 άτομα για μέσα. Έχει μπλοκάρει το θέμα της τετράωρης απασχόλησης σε αυτούς τους εργαζόμενους. Γιατί ξέρετε, στην πρώτη αίτηση που κάνουνε, τους ζητάς και τους λες, πες μου τα δικά σου, δηλαδή τι έχεις. Έχω διπλωματάδε, έχω διπλωματάδε, έχω εκείνο, έχω εκείνο, έχω εκείνο. Αυτό απαιτεί η διαδικασία. Να το δηλώσουν απλώς. Και βάσει των δηλώσεών τους, κάνουμε τον κατάλογο, παίρνουν τα μοριά τους και λέμε πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Όταν τους ανακαλέσαμε να έρθουν να φέρουν τα χαρτιά πλέον, τα πιστοποιητικά τους, από τους 14 ή 7 δεν τα είχαν. Είχαν βάλει ψευδή στοιχεία. Ξέρετε τι πάνε να πει αυτό, 2 μήνες πίσω. Καλείς τους επόμενους 7 να κάνουν το ίδιο, να δηλώσουν τι χαρτιά έχουν. Ναι, τι χαρτιά έχουν, να τα δεις, να τους κατατάξεις και μετά τους πεις φέρετε τα χαρτιά σας. Το κάνουμε και αυτό, πάλι λείπανε. Έχουμε μπλοκάρει 3-4 μήνες. Δεν θα ξεμπλοκάρουμε ακόμα κανένα 1 μήνα, 1,5 ίσως και παραπάνω. Τι θα γίνει με την καθαριότητα? Την καθαριότητα θα περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν έχουμε προσωπικό. Δηλαδή, η καθαριότητα μέσα στην πόλη θα γίνει μετά από 1,5 με 2 μήνες. Όλη η κατάσταση είναι δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, που καλείται πλέον να δώσει ένα τέλος στον εφιάλτη των σκουπιδιών που, αν δεν συγκεντρωθούν και δεν μεταφερθούν από το σημείο που βρίσκεται ο πακετοποιητής, τότε το Αίγιο εν ώψη και του καλοκαιριού θα πνιγεί στα σκουπίδια. Ένα σενάριο που όλοι απέφχονται να συμβεί, καθώς οι θερινοί μήνες είναι από τις ελάχιστες ευκαιρίες που δίνονται στην τοπική αγορά για να μπορέσει να καλύψει τις ζημιές που έχει υποστεί από την οικονομική κρίση.